Για χαρά σε όλους και καλό μήνα. 1η Απριλίου σήμερα, μία μέρα που ήθιστε, τουλάχιστον μέχρι πέρυσι, ε, να ισχύει αυτό που λέμε το πρωταπριλιάτικο αστείο. Θυμάμαι όλη τη ζωή μου τη συγκεκριμένη μέρα, ε, να γίνονται διάφορα σχετικά με αυτό το θέμα. Οι εφημερίδες βάζανε τίτλους ε, παροδίες, τα δελτία, μεταξύ μας οι άνθρωποι... Ε, έτσι είχαμε συνηθίσει. Φέτο είναι λίγο πιο σφιχτά τα πράγματα, λογικό είναι γιατί με αυτόν τον πελά που βρήκαμε, που έχει κυριεύσει την καθημερινότητά μα και τη ζωή μα γενικότερα, το τελευταίο διάστημα δεν είναι τα πράγματα όπω τα είχαμε συνηθίσει, δεν είναι καθόλου ίδια. Τέλο πάντων, να μην είμαστε απεσιόδοξοι, άλλη φορά θα μιλήσουμε για αυτά. εγώ για να μα πάει καλά ο μήνα, θα πω δύο ανεκδοτάκια, όπω ανέκδοτο ήταν και ο τίτλο φυσικά. Με έπιαζε χθε η μαλακή και είπα να βάλω αυτό το, έτσι, για χάρη τη ημέρα, με τα κιλά, καμία κανένα κιλό δεν χάθηκε, καμία απώλεια δεν υπάρχει. Διατηρούμε, είμαστε πιστοί στο σωματότυπό μα. Και παρεπτόντω, να πω και για του ομοιοπαθεί που έχουμε ετσι 2-3 κιλά παραπάνω, ε, δεν είμαστε παιδιά χοντροί. Είμαστε σωματικά ευκατάστατοι. Ή ακόμη πιο χαριτωμένα, είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Κρατήστε τα αυτά. Λοιπόν, δύο ανεκδοτάκια θα σα πω. Το στούντιο πάει μια χαρά. Ε, φτάσαμε τις 70.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στις 75.000 θα κάνω ένα giveaway. Δεν ξέρω τι θα είναι. Στις 100 επίσης που φαντάζομαι θα τις φτάσουμε. Όλα μια χαρά. Να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν πειράζει. Ας ζούμε δύσκολα. Ε, να είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την απήχηση. Σήμερα μπήκαν ηλεκτρολόγοι. Έτσι εντάξει σα τα λέω. Προχωράμε, θα φτιάξω μια κουζίνα καταπληκτική ε, για τα μαγειρικά βίντεο που θα γίνουν καραμπινάτα, σούπερ! Τι αγάπη μου! Βλέπει το φω η γάτα, βλέπει το φω αυτή την ώρα με τον ήλιο, τα ρολόγια που πάνε πάνω και τρελαίνεται. Γενικώ ό,τι λαμπιρίζει την κάνει έξαλλη. Λοιπόν, ε, μια χαρά λοιπόν το στούντιο, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, θα έχουμε καλή συνέχεια. Τα πάμε αυτά. Όπω προφανώ τα γνωρίζετε, από Δευτέρα 5 Απριλίου ανοίγει το λιανεμπόριο. Κάτι είναι και αυτό. Σιγά σιγά, μακάρι να φτάσουμε στην κανονικότητα. Ε, Δράτω με λοιπόν τη ευκαιρία από αυτό το γεγονό να πω δύο ανεκδοτάκια σχετικά με επιχειρήσει και business. Για να μα πάει καλά και ο μήνα, έτσι για το καλό τη ημέρα. Πρώτο ανέκδοτο. Είναι ένα τύπο ο οποίο ε, έχει διάφορα μαγαζιά, επιχειρήσει κτλ κάτι δεν πάει καλά, αρχίζει την κατηφόρα, κλείνει τη μια επιχείρηση πίσω από την άλλη, χάνει τα πάντα, τέλος πάντων μην τα απολογούμε, φτάνει σε ένα σημείο να μην έχει να φάει. Εντελώ απένταρο, χρέη και τα λοιπά. Τι θα κάνω, Χριστέ μου, τι από εδώ, από εκεί. Έχει εξαντλήσει τα πάντα, δεν τον βοηθάει κανένα φίλο, όλοι ζορισμένοι. Δεν υπάρχει λαρή λύση, θα βγω να ζητιανέψω. Αλλά πώ να το κάνω, έχει αναστολέ ο άνθρωπο που ήμουν, που έφτασα, τι κατάντια είναι αυτή, αλλά αδιέξοδο. Πείνα, δεν μπορεί να αντιδράσει. Τέλο πάντων, βγαίνει έξω ένα πρωί, κάθεται σε ένα πάρκο εκεί, σε ένα παγκάκι. Τι κάνω, Χριστέ μου, τι είναι αυτά να πούμε. Φ, ντροπή, πω έχω καταντήσει έτσι. Τέλο πάντων, εκεί που είναι χαμένο στι σκέψει του, πλησιάζει ένα τύπο, τον βλέπει αυτό, λέει, Που θα μπορούσατε μια βοήθεια. Ναι, λέει, ο άλλο βγάζει, του δίνει ένα τάλιρο. Τάλιρο, λέει αυτό. Τάλιρο. Τόσε μέρε δεν είχα τίποτα. Τρέχει, παίρνει μια τυρόπιτα, παίρνει ένα νερό, παίρνει ένα πακέτο μακαρούνια, τη βγάζει μια χαρά. Την άλλη μέρα ξαναπάει, αρχίζει να προσαρμόζεται, σκάει ο τύπο, η καλημέρα λέει μια βοήθεια, πάλι τα αυτό. Τι γίνεται λέει, τόσο απλό είναι. Τρίτη μέρα, μια εβδομάδα, δέκα μέρε, μην τα προλογούμε, ένα μήνα, αυτό κάθε μέρα την ίδια ώρα τσάπ τα λιράκι, τα λιράκι. Είχαν γίνει πια να πούμε κολλητή, περνάει κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο, τα λιράκι, τα λιράκι. Στου δέκα μήνε περίπου έρχεται ο τύπο, τον κοιτάζει, χαμογελάει, συνονογιόταν με τα μάτια πια. Ε, απλώνει το χέρι ο τύπο, βγάζει όλο τρία ευρώ. Εντάξει λέει, αν μην πω τίποτα, μη φάνω και αχάριστο, τόσο καιρό άνθρωπο 5 ευρώ, κάτι θα έγινε. 3-3, τι κάνουμε. Την άλλη μέρα, πάλι 3 ευρώ. Γεια μου, το λέει. Εντάξει, δεν μπορούσα να πει τίποτα. Αχάριστο, δεν ήταν αχάριστο. Τέλο πάντων, 6-8 μήνε, 3 ευρώ. 3-3. Μετά από κάνα χρόνο περίπου, πάλι την ίδια μέρα το πρωί, την ίδια ώρα, τύπος, 2 ευρώ. Γεια μου, το λέει. Τι γίνεται. Αλλά α μην μιλήσω πάλι. Δύο χρόνια μετά να μην τα απολογούμε, ένα ευρώ. Ωπαρε, φίλε, του λέει μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Είπαμε, δηλαδή, δεν ήθελα να είμαι χάριστο, αλλά κάτσε, λέει, να, να βρούμε μια άκρη. Ξεκίνησε η σχέση μα πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε με πέντε ευρώ, με βοήθησε, δεν λέω, μου άλλαξε τη ζωή, στο χρωστάω. Κάποια στιγμή πέσαμε στα τρία, δεν είπα τίποτα όπω θυμάσαι, να μην φανώ αχάριστο. Πήγαμε στα δύο, τώρα ένα. Τι γίνεται. Λέει, κοίταξε, λέει, φίλε μου, ε, όταν γνωριστήκαμε στην αρχή, ήμουνα μόνο, υπήρχε άπλα οικονομική. Εντάξει, δεν είχα κανένα πρόβλημα, σου δίνα τα λιράκι. Μετά λέει, γνώρισα τη γυναίκα μου, πολλαπλασιάστηκαν τα έξοδα, καταλαβαίνει, είχε τι ανάγκε τη, πήγαμε στα τρία. Μετά λέει, αποκτήσαμε το πρώτο μα παιδί, πάλι παραπάνω έξοδα, πήγαμε στα δύο. Τώρα λέει, είναι έγκυο, περιμένουμε και το δεύτερο παιδί και πέσαμε στο ένα. Τε καλά, ρε μπακάσα, λέει, Τα δικά σου τα παιδιά θα τα μεγαλώνω εγώ. Το επόμενο ανεκδοτάκι είναι λίγο σόκιν, ακατάλληλο το λέω προ αποφυγή παρεξηγήσεων. Δύο φίλοι που χαθήκανε για χρόνια βρίσκονται τυχαία μετά από 15-20 χρόνια. Γιώργο Κώστα, αγκαλιά φιλιά, τι κάνει, αδερφέ μου, πω, πω πόσο χαίρομαι μου που σε βλέπω και εγώ ρε μπαγάσα εκεί, μπλε, θυμάσαι εκείνο, θυμάσαι τον ναι, ναι, πω, πω, πόσα χρόνια και τα λοιπά. Τι κάνει, λοιπόν, πώ είναι, πώ είναι η ζωή σου. Καλά, λέει, μια χαρά, όλο παντρεύτηκα, λέει, δύο παιδιά, μπράβο ρε μπαγάσα, λέει. Και έχω λέει και μια επιχείρηση, καλά πάω παρόλο την κρίση και τα αυτά και του κορονοϊούς, μπράβο ρε φίλε, λέει, χαίρομαι για σένα, εσύ, εγώ τίποτα λέει, α, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, δεν καταστάλαξα πουθενά, τζάμπα λέει, άσκοπα, που κύλησαν τα χρόνια, έλα ρε φίλε, λέει, κρίμα λέει, και τι θα κάνω, τώρα λέει κάτι ξεκινάω, με, αλλά εντάξει λέει, είναι δοκιμαστικά αυτά, τι, τι του λέει, τι δουλειά. Ε, λέει, ε, άστομα, ωραία, να μην σου πω. έλα, ρε μπακάς, γιατί να μου πει. Μωρέ, ντρέπομαι, λέει. Μαλάκα τώρα, ντρέπεσαι εμένα, λέει. με μαζί μεγαλώσαμε, είμαστε αδέρφια, τι είναι αυτά, λέει. Είναι δυνατόν σε μένα. Ναι, λέει, σωστά, έχει δίκιο. Να, μωρέ, λέει, κοίταξε, μεταξύ μα, πούμε, έχω ανοίξει ένα μπουρδέλο. Μικρό, μη φανταστεί, λέει. Εντάξει, ρε Μαλάκα, του λέει, δουλειά είναι, δεν είναι ντροπή η δουλειά, να πούμε. Ναι, ναι λέει. πάρ, λέει, και καμιά, μια κάρτα μου, α πούμε, δεν ξέρει καμιά φορά. <laughs> λέει, παίρνω εδώ στην κάρτα, βλέπει. Πίπα 40 ευρώ κόλο 60 ευρώ. Γυρνάει από την άλλη, πίπα κόλο 80 ευρώ. Ψάχνει από εδώ, γυρίζει από εκεί. Συγγνώμη, του λέει, «μουνή δεν έχει. Και λέει ο άλλο, ε, κοίταξε, επειδή είναι αρχή, το δουλεύω λίγο μόνο.